διαμορφώθηκε το παιχνίδι με τις καιρικές συνθήκες που συναντήσαμε. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εμείς είχαμε προετοιμαστεί να παίξουμε αλλιώς όλη την εβδομάδα, με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με άλλους στόχους τακτικούς. Μπήκαμε γρήγορα στο μάτς, προηγηθήκαμε από μια στατική φάση. Ελέγχαμε το παιχνίδι, νομίζω, πλήρως. Ευτυχήσαμε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου να γίνει το 0-2 και νομίζω ότι πατούσαμε πολύ καλύτερα στο γήπεδο και δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις αλλά και ευκαιρίες να γίνει το 0-3 και το παιχνίδι να τελειώσει πιο εύκολα. Στο τέλος, από μια στατική φάση, ο αντίπαλος μπήκε στο παιχνίδι και τα τελευταία 1-2 λεπτά, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, πάντα όταν το σκορ είναι στο 1-2, πάντα δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις από τη στιγμή που ο αντίπαλος έπαιζε με μεγάλες μπάλες μέσα στην περιοχή μας. Σίγουρα όμως αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, είναι τεράστια νίκη. Όμως το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Πρέπει να το ξεχάσουμε από αύριο, να μπούμε τη Δευτέρα ξανά στην προπόνηση, σιγά σιγά να ετοιμαστούμε για το επόμενο μάτς. Το είπα και όταν ήρθα στις πρώτες μου δηλώσεις ότι η ομάδα ξεκάθαρο στόχος είναι το πρωτάθλημα, γι' αυτό θα παλεύουμε κάθε αγωνιστική και πιστεύω βήμα-βήμα θα προχωράμε.